Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Δευτέρα 17 Τετάρτου σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα ουσιαστικά. Και η εκπομπή Leaders θα έχει δύο θέματα σήμερα στη βεντάλια μας, την οποία μπορούμε να δούμε ευθύς αμέσως. Το πρώτο θέμα έχει και δεν έχει να κάνει με το πνεύμα των ημερών. Είναι ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα της Ορθοδοξίας, αλλά κινεί το ενδιαφέρον και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι τόσο μέσα στα θρησκευτικά θέματα, αλλά παρακολουθούν αυτά που γράφονται για τον Άγιο Παΐσιο με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Τρουμπάκος, καλός συνάδελφος, πολύ καλός στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, θα είναι εδώ σε λίγα λεπτά μαζί μας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί ό,τι αφορά τον Άγιο Παΐσιο έχει γίνει, όπως λέμε, viral τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο, που είναι η αλήθεια, που είναι το ψέμα και που είναι ο μύθος. Αμέσως μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα θέμα για τους Αλβανούς και τους Αρβανίτες, αλλά ο κύριος Χολέβας, θα δείτε σε λίγα λεπτά ότι είναι ποταμός πραγματικά. Θα μας εξηγήσει για όλες τις μετακινήσεις πληθυσμών στα Βαλκάνια, για μετακινήσεις πληθυσμών που αφορούν και την Ελλάδα, αφορούν και τις άλλες βαλκανικές χώρες και σιγά σιγά, κούτσα κούτσα, αρχίζουμε και ξαναδιαβάζουμε τα παλιά βιβλία, κοιτάμε πάλι τους παλιούς χάρτες, να δούμε από πού ξεκίνησαν οι Βλάχοι, από πού ξεκίνησαν οι Πομάκοι, από πού ξεκίνησαν οι Αλβανοί. Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Θα μείνει αυτό το απόσπασμα, θα το έχετε να το βλέπετε για να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται με την μετακίνηση των πληθυσμών στα Βαλκάνια. Ξεκινώ αμέσως με τον Δημήτρη. Χριστός Ανέστη, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς τα λέμε σαν τον ονό με το βαφτιστήρι, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, έτσι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε, ένας άνθρωπος που γνωρίζει και ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τόσα πολλά για τον Άγιο Παΐσιο, να βρούμε μια συνιστόσα και να κάνουμε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα όχι μόνο για αυτούς που είναι φανατικοί του αντικειμένου, αλλά και για ανθρώπους σαν και εμένα που το βλέπουν περισσότερο με ενδιαφέρον και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μαγικό που συγκεντρώνει πλήθος πιστών και όχι μόνο γύρω από το όνομά του. Ξεκινώντας, θέλω να τα πάμε λίγο βήμα-βήμα. Εσύ έκανες ένα ρεπορτάζ για το Star, εδώ τον τηλεοπτικό σταθμό που εργάζεσαι. Στην Κόνιτσα πήγες. Στα βήματα, να το πω έτσι, του Άγιου Παΐσιου. Θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις χρονολογικά και με λίγα βιογραφικά στοιχεία ο γέροντας αυτός, πού κινήθηκε, πού μόνασε και τελικά πού κατέληξε. Ξεκίνησε λοιπόν, γεννήθηκε στα Φάρασα το 1924. Ήταν ένα από τα 8 αδέρφια, που είχε. Οι γονείς του έφυγαν με τις μετακινήσεις των πληθυσμών τότε, ήρθαν στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος που πήγαν ήταν στην Κέρκυρα, μετά στην Ιγουμενίτσα και κατέληξε στην Κόνιτσα. Εκεί έζησε 31 από τα 70 του χρόνια ο Άγιος Παΐσιος. Mm-hmm. Είπες πριν ότι είχε και αρκετό ενδιαφέρον, όχι μόνο ως Άγιος και ως άνθρωπος. Είναι ένας οικουμενικός άνθρωπος, όπως λένε πολλοί που τον γνώρισαν, οικουμενικός Άγιος. Εκεί λοιπόν στην Κόνιτσα ήταν ο άνθρωπος που το 1958 ανακαίνισε το μοναστήρι στο Στόμιο, από το 58 μέχρι το 62 για 4 χρόνια. Μετά πήγε στο Σινά για άλλα 2 χρόνια. Πήγε ξανά στο Άγιο Όρος, μάλλον πήγε στο Άγιο Όρος. Μόνασε στη Μονή Εσφυγμένου, εκεί πήρε το όνομα Αβέρκιος. Το πρώτο του μοναχικό έγινε κουράτο. Στη Μονή Εσφυγμένου το όνομα Αβέρκιος. Ακολούθησε μετά σε μια άλλη μονή. Η Εσφυγμένου τότε τα είχε καλά με το Πατριαρχείο. Δεν είχε έρθει ακόμα η ρήξη, δεν είχαμε προβλήματα. Όχι, δεν υπήρχαν προβλήματα τότε που πήγε, ήταν μια χαρά όλα. Εκεί πήρε το πρώτο του μοναχικό όνομα, κάτσε 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μετά πήγε και στη Μονή Φιλοθέου, όπου έστειλε το πρώτο γράμμα στη μητέρα του, στην Κόνιτσα, και στους συγγενείς του, τον πατέρα του και στα αδέρφια του, που έγραφε ότι φόρεσε το ράσο και έχει φωτογραφία. Τα πρώτα του βήματα λοιπόν ήταν αυτά. Εγώ έκανα το ρεπορτάζ για το Star λοιπόν και πήγαμε στην Κόνιτσα, στο σπίτι. Μιλήσαμε πρώτη φορά με την Ύφη, μιλάει πρώτη φορά η Ύφη, η σύζυγος του αδερφού του μεγάλου, του συγχωρεμένου του Αγίου Παϊσίου. Μας είπε ωραία πράγματα, λεπτομέρειες. Περίμενε, μας άφησε στη μέση. Ναι. Μας άφησε στη μονή στο Άγιο Όρος. Ναι, νομίζω εκεί ξεκινάει ο μύθος. Εσύ μας το έβαλες σαν τέλος. Είναι νωρίς. Α, ο μύθος εννοείς που χτίζεται γύρω. Ναι, χτίζεται γύρω του Παΐσιου ένας μύθος. Εκεί ξεκινάει από ό,τι αντιλαμβάνομαι να μονάζει. Ναι, ουσιαστικά αν και είναι νεαρός στην ηλικία, εκεί άρχισε να μονάζει λοιπόν. Άρχισε να γίνεται ο μοναχός ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι της υπακοής μοναχός. Και στην Εσφυγμένο που λέγαμε πριν ήταν υπόδειγμα μοναχού, όπως και στη Μονή Φιλοθέου, υπόδειγμα πραγματικά μοναχού. Υπήρχαν προβλήματα να γνωρίζει συλλέγα, όσα λένε οι άνθρωποι που το γνώρισαν, και με άλλους μοναχούς ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν όμως υπόδειγμα ταπείνωσης, υπόδειγμα σεβασμού στον ηγούμενο και ούτω καθεξής. Μετά αφού ξαναπήγε λοιπόν για λόγους προσωπικούς στην Κόνιτσα από το Άγιο Όρος, είχε τελειώσει με το Σινά, ήθελε να αποκαταστήσει τις αδερφές του και έπρεπε να το κάνει και αυτό. Πήγε τελειωτικά μετά στο Άγιο Όρος, όπου εκεί βρήκε την ησυχία του, στην Παναγούδα, όπως λέμε, τη μοναχική του ησυχία,
στο κελί που έμεινε μέχρι να πεθάνει τα 70 του χρόνια, την Παναγούδα, όπου εκεί άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος κατά χιλιάδες. Έτσι λένε οι ιστορίες. Να στέλνουν, να στέλνουν γράμματα, να του ρωτούν πνευματικά κυρίως θέματα, αλλά και άλλοι σε φύσεως, όπως εθνικά και ούτω καθεξής, και για την πατρίδα μας και για την Κύπρο και για όλα αυτά. Εκεί στην Παναγούδα, λοιπόν, είναι το σημείο όπου ο Παΐσιος αρχίζει και υποδέχεται πολύ κόσμο. Και συζητάει με πολύ κόσμο στην Παναγούδα. Πότε κοιμήθη ο Γέροντας? Το 1994. Και γίνεται Άγιος. Πριν δύο χρόνια. Μαζί με τον Πορφύριο, αν δεν κάνω λάθος. Κοντά με τον Άγιο Πορφύριο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γιορτάζει το Άγιος Παΐσιος, έτσι, έχει γιορτή. Κανονικά. Η Αγιοκατάταξη έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο λοιπόν το 2015, Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Γιορτάζεται κανονικά τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Είναι η μέρα κοιμήθηκε τον Ιούλιο και κανονικά τώρα ακολουθείται στο Αγιολόγιο κανονικά ο Άγιος Παΐσιος. Πάμε λοιπόν τώρα ένα-ένα τα κομμάτια να τα ξετυλίξουμε σιγά-σιγά και σε παρακαλώ να απευθύνεσαι σε μένα και όχι σε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Στο ξαναλέω. Πήγε στην Κόνιτσα. Είδα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που προβλέφθηκε μέσω του Σταρ. Ένα ρεπορτάζ που συνδυάζει, ας πούμε, και το βουκολικό στοιχείο της φύσης και την ομορφιά, ας πούμε, του τοπίου, αλλά και μια έντονη πνευματικότητα. Εκεί ο κόσμος δέχεται επισκέπτες, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να δουν το σπίτι του Παΐσιου στην Κόνιτσα ή όχι, ή πάνε μόνο στη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη? Πηγαίνουν και εκεί. Mm-hmm. Αν και υπάρχει. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι τα πλάνα ακριβώς. Είναι το κελί που έμεινε. Μας τα έδειξε ο ηγούμενος της Μονής, ο Κοσμάς, ο ιερομόναχος Κοσμάς. Ένας άνθρωπος που είναι 40 χρόνια εκεί στο μοναστήρι, στο Στόμιο. Αριστερά, όπως βλέπουμε τα πλάνα, έκτισε κάτω. Βλέπουμε τις κολόνες. Εκεί ανακαίνισε το μοναστήρι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος. Ο ίδιος φόρτωνε πράγματα στην πλάτη του και τα ανέβαζε με τα πόδια. Ένα περιστατικό που εξηγεί ο ίδιος και θαύμα που εξηγεί ο μοναχός, ο ηγούμενος εκεί, ο ιερομόναχος Κοσμάς, κάποια στιγμή του λέγανε οι εργάτες, λέει, δεν υπάρχει άλλο τσιμέντο, Γέροντα Παΐσιο. Τι θα κάνουμε? Πηγαίνετε, κάνετε τη δουλειά σας, ξανακατεβείτε κάτω στην Κόνιτσα και θα έχετε και τσιμέντο. Τι έγινε? Το ίδιο βράδυ προσευχήθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ηγουμένου, προσευχήθηκε ο Άγιος Κοσμάς. Και την άλλη μέρα ανεβάζανε κατά σε ορεινή με τα μουλάρια πάνω, τσιμέντο βρέθηκαν, κανένας δεν γνωρίζει. Και βρέθηκε το τσιμέντο. Και βρέθηκε. Άλλο ένα που λέει και έχει. Καλτσεστρούτσι, είναι ο Άγιος Παΐσιος. Είναι. Για συνέχιση. Όχι, είναι θέματα τα οποία να σου πω και απλά πράγματα που γίνονται. Εσύ τα πιστεύεις, Δημήτρη. Βεβαίως. Μου έχεις πει την προηγούμενη φορά που κάναμε την εκπομπή για το Άγιο Όρος πράγματα που αντιλαμβάνομαι ότι η δύναμη της πίστης ξεμπλόκαρε κάποιες καταστάσεις και το να πιστέψεις κάπου. Τώρα αυτό με το τσιμέντο φαντάζομαι ότι είναι περισσότερο θρύλος, περισσότερο, ας πούμε. Όχι. Γεννήθηκε τσιμέντο, ξέρω. Αν μπαίνει στην ίδια συχνότητα με ανθρώπους, με γέροντες, όχι μόνο του Αγίου Όρους, γενικότερα πνευματικής φύσεως, αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι γίνονται. Γίνονται κι άλλα. Βέβαια. Μπορεί να μην σου φανεί, ας πούμε, θαύμα το γεγονός που μου εξηγεί πάλι ο ηγούμενος Κοσμάς. Δεν είχε μάρμαρα, το καθολικό της Μονής, σε παλιά έκκληση. Και κάποια στιγμή κατέβηκε ο ίδιος και λέει στους συγχωριανούς, στους συγκόνητσα, χρειαζόμαστε πλάκες μάρμαρα για να βάλουμε στην εκκλησία. Τότε κανένας δεν κουνήθηκε να φέρει μάρμαρα. Τι έκανε, που δεν είναι θαύμα όπως το εξηγούμε, αλλά είναι φυσιολογικό. Πήρε μια πλάκα λοιπόν στην πλάτη και ανέβαινε μόνο στο βουνό. Ένας που κατέβαινε τον είδε, είπε στους υπόλοιπους συγχωριανούς, βρε δεν ντρέπεστε, ξέρω εγώ. Έδωσε το καλό παράδειγμα. Δεν είναι θαύματα μεγάλα ή μικρά, αλλά τα περισσότερα είναι θαύματα. Θαυματουργός λοιπόν ο Παΐσιος. Είναι θαυματουργός. Θαυματουργός. Και εν ζωή. Και θεραπευτής, διαβάζω. Και θεραπευτής. Ισχύει. Ισχύει. Περισσότερο στην Παναγούδα μπορούμε να πούμε ότι άρχισε ουσιαστικά να θεραπεύει κόσμο. Στην Παναγούδα. Τα περισσότερα γίνανε εκεί, αλλά και όταν έβγαινε έξω από την Παναγούδα πήγαινε Θεσσαλονίκη για οποιουσδήποτε λόγους, για ομιλίες και ούτω καθεξής, αλλά και στο μοναστήρι όπου κινήθηκε και έχει ενταφιαστεί, στη Μονή της Σουρωτής στο Θεσσαλονίκη, εκεί έχει ενταφιαστεί, πήγαινε εκεί. Χιλιάδες κόσμος τον επισκέφτονταν. Και δεν είναι μόνο, υπάρχουν προσωπικές μαρτυρίες. Θα σας πω όλη μία του μοναχού που διακονεί πάνω στο μοναστήρι, είναι δύο οι μοναχοί στο Αστόμιο. Mm-hmm. Είδε, το 91 πήγε να δει, ήταν λαϊκός. Πήγε να δει λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο στην Παναγούδα, με φίλους του, λαϊκούς. Κάποια στιγμή λοιπόν, τους λέει ο Παΐσιος, είδα να κατεβαίνουν δύο άνθρωποι να κουβαλούν ένα 18χρονο παιδί. Το κουβαλούσαν. Ήταν ανάπηρο παιδί. Το είδανε. Και τους λέει Παΐσιος, σας παρακαλώ, τους υπόλοιπους που καθόταν τώρα στα ξύλινα τα τραπεζάκια, φύγετε σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος, έχετε την ευχή μου, γεια σας. Ο ίδιος ο μοναχός ο Παύλος μας εξηγεί και μας λέει, την άλλη μέρα είδαν τον πιτσιρικά το 18χρονο, στις Καριές όταν φεύγανε για Θεσσαλονίκη μετά, να πατάει στα πόδια. Και ο πατέρας του παιδιού λέει, είμαστε στον Παΐσιο, να είναι καλά, έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο σε γιατρούς, τον έκανα καλά ο Άγιος Παΐσιος. Μαρτυρία. Εν ζωή. Εν ζωή. Εν ζωή.
Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και διάφοροι θρύλοι γύρω από το όνομά του. Διάβασα, για παράδειγμα, πριν ανέβω επάνω να κάνω εκπομπή, ότι ζούσε με φίδια στην Παναγούδα. Βέβαια, το εξηγεί ο συγγραφέας του συγκεκριμένου, ας πούμε, αποσπάσματος, λέγοντας ότι ίσως ήταν ένας μύθος που άφηνε ο Παΐσιος μια κουβέντα να, πώς το λένε, να πηγαίνει από στόμα σε στόμα, γιατί ήθελε με κάποιο τρόπο να αποφύγει τους τόσες χιλιάδες πιστούς. Οπότε σου λέει να πω ότι ζω με φίδια εδώ για να με πλησιάζουν. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Με ανθρώπους που έχουν μιλήσει και μάλιστα σου πω και από προσωπική μου μαρτυρία, δεν τον είχα ποτέ, δεν είχα την ευλογία να το συναντήσω. Το συνάντησαν δύο από τα αδέρφια μου που έχω. Mm-hmm. Ο ένας μάλιστα τον είχε δει αρκετές φορές. Είστε πολλά να πούμε ζωή. Ευχαριστούμε, είμαστε 7. Είστε 7 αδέρφια. Λοιπόν, να κάνετε μια ταβέρνα, 7 αδέρφια, να βγάζετε λεφτά από το σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι εφικτό. Να σου πω λοιπόν ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Μάλιστα, ξαναλέω ότι στην Κόνιτσα κι άλλο. Ανέβαινε κάποια στιγμή με κάποιον, μου το είχε πει συγγενής, τα θαύματα. Ανέβαινε εγγονός της αδερφής του Παΐσιου, ανέβαινε η μητέρα του, δηλαδή η ανιψιά του Παΐσιου μαζί, να βοηθήσει στο μοναστήρι τότε, το 1961. Και στον δρόμο, το εξηγεί ο γιος της αυτό, στον δρόμο συνάντησε μια αρκούδα. Και της είπε ο Παΐσιος. Της αρκούδας. Στα λέω έτσι, γιατί ξαναλέω, η συχνότητα που μπορεί να φαίνεται είναι παράλογο τα περισσότερα ή δεν γίνεται να τα εξηγείς. Λοιπόν, εσύ θα πας δεξιά και εγώ με την ανιψιά μου θα πάμε από αριστερά να βγούμε το μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει. Υπάρχει και άλλη μαρτυρία με αρκούδα που της έδωσε πρόσφορο να φάει. Της αρκούδας. Της αρκούδας. Ζούσε με τα άγρια θηρία, ήταν άνθρωπος, το γράφουν μέσα, αν το διαβάσει υπάρχουν. Όχι ζούσε, πραγματικά. Είχε έναν τρόπο να τα έχει, πώς να το πω. Τα ημερεύει. Ποιος ξέρει, ίσως η άβρα που είχε αυτός ο άνθρωπος γύρω του, που επικοινωνούσε προς τα ζώα. Έχεις δίκιο. Και με τα φίδια επίσης το ίδιο, όπως το ανέφερες, και με αρκούδες. Αλλά τα έζησε άγρια πουλιά στα χέρια του. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά και μου αρέσει που τα λες με χαμόγελο. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι του διαδικτύου και του Παΐσιου. Α, ναι, και... Όπου ο Παΐσιος πια έχει γίνει viral, έχει πάρα πολλά views και clicks, οτιδήποτε τον αφορά. Μπήκα και εγώ λοιπόν και πέφτω επάνω σε μια λεγόμενη προφητεία και θέλω την ερμηνεία σου. Διαβάζω όπως το βρήκα στο διαδίκτυο. Οι Φραγκολεβαντίνοι θα φοβηθούν και θα ταραχθούν από την κοφτερή Ανατολή που θα ανατείλει στην πατρίδα μας. Λέει λοιπόν μετά ο ερμηνευτής της προφητείας, κοφτερή Ανατολή, Σαρπίστ. Σαρπίστ. Τι είναι Σαρπίστ? Αναγραμματισμός του Τσίπρα. Άρα δηλαδή θα φοβηθούν τον Τσίπρα οι Φραγκολεβαντίνοι. Αυτή είναι η προφητεία του 2000, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο του 2015. Και διαβάζω και πιο κάτω για να μου τα σχολιάσεις μαζί και τα δύο. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι σύμμαχοι. Θα σβήσουν ως έθνος οι Τούρκοι και η Τουρκία θα γίνει μια αχανής έρημος. Το δεύτερο σχόλιο είναι περισσότερο σαν του Μάζη, ξέρω εγώ, ή του Καλεντερίδη. Είναι, πώς να σου πω, διεθνολογική προσέγγιση. Ναι. Ναι, δεν έχεις. Αλλά το πρώτο, πώς το ερμηνεύεις εσύ? Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, βρήκαν αυτές τις προφητείες και αποφάσισαν να τις πολιτικοποιήσουν, να δώσουν πολιτικό χρώμα? Καταρχήν, να ξεκινήσω με το εξής, αυτό το είπα στην αρχή, το πω. Είμαι ελάχιστος για να μπορέσω να μιλήσω για τον Άγιο Παΐσιο και συγγνώμη που το λέω τώρα, αλλά ισχύει. Ελάχιστος, ελαχιστότατος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει και διάφορες μαρτυρίες που έχω από τη ζωή μου, αλλά και με αυτά που διαβάζω. Θα σου πω για τις προφητείες τώρα, γιατί το αναφέρω. Όχι, γιατί έχουμε κάνει 10 λεπτά εκπομπή και μου λέει ότι είναι ελάχιστο. Άκου, γιατί το λέω τώρα αυτό. Για τις προφητείες. Για τις προφητείες που το λέω αυτό. Ναι. Για τις προφητείες. Α, για τις προφητείες. Για τις προφητείες λέω να μιλήσω. Ελαχιστότατο για τις προφητείες. Α, εντάξει, θα το διευκρινίσω. Ναι, γιατί το λέω. Ναι, φαντάζομαι ότι όλοι μας δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε. Εντάξει, όχι, δεν είμαστε. Μα δεν ξέρουμε και αν είναι αληθινές οι περισσότεροι. Σωστό είναι αυτό. Ακεί θέλω να μου πεις. Έχει γράψει πολλά, λίγα βιβλία, ξέρουμε. Μα δεν ξέρουμε πόσοι τον έχουν επισκεφτεί, κατά χιλιάδες δηλαδή. Πόσοι πήγαιναν και έλεγαν μου είπε αυτό ο Παΐσιος και γύριζε πίσω και έγραφε ένα βιβλίο. Σωστό. Είπε και μια προφητεία αυτή ή αυτή. Να σου πω όμως ότι εμπιστεύουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά αξιόπιστος και καλός κληρικός και πνευματικό μεγαλείο διαθέτει. Μιλάω για τον Μητροπολίτη Λεμεσού της Κύπρου, τον Αθανάσιο. Ο οποίος ήταν κοντά στον Άγιο Παΐσιο 16 χρόνια τουλάχιστον στην Παναγούδα, από ό,τι έχει πει και ο ίδιος. Χθες το βράδυ λοιπόν κάθισα και εγώ να δω τα λεγόμενα του Αθανασίου του Μητροπολίτη και για τις προφητείες τώρα που ανέφερες πριν. Μια βάση που έχει από αυτά που είπες προφητείες, το αναφέρει και ο ίδιος ο Αθανάσιος ο Μητροπολίτης, είναι για την Τουρκία. Ναι. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, έχουν τα κόλυβα στο ζωνάρι τους. Τα κόλυβα. Τα κόλυβα. Δηλαδή. Ναι, ναι, είναι έτοιμοι για είναι φασαρία. Έτοιμοι ναι. για φασαρία, τα κόλυβα για μνημόσυνα και για ιστορίες, ναι, για νεκρούς και αυτά. Αυτό λέει ο Αθανάσιος ο Μητροπολίτης. Και μπορεί να το, όχι να το διαψεύσει, υπάρχει μέσα, υπάρχει συνέντευξή του, το ενισχύει με την άποψή του, το έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, στον ίδιο. Όπως επίσης είπες πριν ότι για τους Τούρκους ότι θα διαλυθούν. Και αυτό το έχει πει. Το μόνο που δεν έχει πει, δεν έχει δώσει ποτέ χρονολογία πότε θα γίνει ή δεν θα γίνει.
Αυτά όμως για την Τουρκία τα έχει γίνει. Το πρώτο που ανέφερες για τον Τζίπρα που μια λέξη πίσω από. Όχι, καλά, δεν είναι δικό μου. Δεν τα λες εσύ που ανέφερες, λέω που το έχεις ακούσει. Είναι αυτό που υπάρχουν οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου, αλλά και οι ψευτοπροφητείες. Αρκετοί που έχουν ανέβει. Εικάζω εγώ και που έχω ακούσει τον Αθανάσιο τον Μητροπολίτη, ανέβαιναν πάνω. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν και ρώτηκαν τον Παϊσίου, θα γίνει αυτό, έλεγε, ξέρω, ή δεν έλεγε. Έβγαιναν έξω και πήγαινε μετά ο δικός του, ο Μητροπολίτης ο Αθανάσιος, που ήταν διάκος τότε μαζί στην Παναγούδα, γέροντα. Βγήκε πριν ένας άνθρωπος έξω και του είπε μια προφητεία. Ισχύει, εγώ παιδάκι μου, έλεγε ο γέροντας. Άλλο του είπα του ανθρώπου, αλλιώς το εξέλαμε και αλλιώς. Και βγαίνει και γράφει. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι αρκετοί ήταν αυτοί που ερμήνευαν με το δικό τους μυαλό λεγόμενο του Αγίου Παϊσίου. Ναι. Κατά βάση. Και τα κάνανε και εκδόσεις, δεν τα ερμήνευαν όμως. Ναι, ναι. Εγώ όμως αυτό που έχω να σου πω είναι για τον Αθανάσιο Λεμεσό που έστω ισχυρίζεται, ήταν μαζί του 16 χρόνια και αναφέρει για την Τουρκία ότι οι Τούρκοι έχουν κόλυβα στο ζωνάρι τους και ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα καταστραφεί. Δεν είναι κρίμα ένας γέροντας. Άγιος πλέον, ο οποίος έχει προσφέρει πνευματικά σε αυτούς που ήθελαν να τον ακούσουν και που είχαν το μυαλό ανοιχτό να τον ακούσουν, ως θαυματουργός όπως μας είπες και θεραπευτής. Να συζητείτε μόνο για τις προφητείες του. Έχει. Γιατί όταν μιλάς για τον Παΐσιο πια, πάρω έναν άνθρωπο έξω και συζητήσω μαζί του, φαντάζομαι ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα μοναστικά του καθήκοντα, πώς τα έκαναν, τα έκανε σωστά ή όχι, ούτε την προσφορά του την πνευματική σε κάποιον που πήγαινε να ζητήσει μια φωτεινή κουβέντα από αυτόν. Έτσι δεν είναι. Έχει. Όλοι ξέρουν να σου πούνε, έχει πει ο Παΐσιος ότι θα πάρουμε την πόλη από τους Ρώσους. Θα μας δώσουν οι Ρώσοι, θα την πάρουν οι Ρώσοι από τους Τούρκους. Και θα... Εντάξει, και εγώ το λέω αυτό. Είμαι προφήτης, δηλαδή θέλω να πω, το επιθυμώ και εγώ να συμβεί. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Διέθετε και διαθέτει ο Άγιος πλέον ένα τεράστιο πνευματικό μεγαλείο. Αυτό ήταν ο Παΐσιος. Και τι ήταν, ό,τι έλεγε στους ανθρώπους που πήγαιναν. Ξεκούραζε πνευματικά τον κόσμο. Παρηγορούσε τον κόσμο. Τι είναι μεγάλη σωτηρία του ενός μοναχού να παρηγορεί τον κόσμο τα προβλήματα που έχει. Και τα πνευματικά και τα υλικά που είχε στο μυαλό του ο καθένας. Αλλά έδινε και πνευματικές νοθεσίες. Αρκετά ζευγάρια ξανάσμιξαν, αρκετά ζευγάρια ξαναβρήκαν τον προσανατολισμό του στη ζωή. Κόσμος σώθηκε. Κόσμος που δεν πήγαινε και δεν πίστευε, πήγαινε για πλάκα ή οτιδήποτε, οτιδήποτε άλλο. Βρήκε, αν έχει τη σωτηρία, μπήκε μέσα στην εκκλησία και έγιναν ωραίες οικογένειες ή όχι, δεν έχει να κάνει. Άγιος παραμένει. Ένας ασκητής ήταν μεγάλος. Ένας οικουμενικός Άγιος. Χαρακτηριστικά μου λένε οι καλόγεροι στο στόμιο που ήταν, κοιμόταν όπου έβρισκε. Δεν είχε ύπνο. Πήγαινε κάτω για ξύλο το βράδυ 3 ώρα και κοιμόταν στα ξύλα για μια μισή ώρα. Το κελί που είδαμε πριν στα πλάνα στο στόμιο δηλαδή, δεν κοιμόταν κάτω. Είχε φτιάξει, μου λέει, ο ηγούμενος ο Κοσμάς. Είχε φτιάξει ένα ξύλο, καθόταν έτσι λέει το βράδυ για μισή ώρα για να ξεκουραστεί. Ποτέ δεν ήταν ξαπλωτός στο κρεβάτι που φτιάξε ο ίδιος μάλιστα. Ήταν μεγάλη ευλογία. Έχεις καταλάβει, επειδή έχεις μιλήσει με πολλούς ανθρώπους στο Άγιο Όρος, πολλούς μοναχούς, αλλά γενικά είσαι άνθρωπος εκκλησίας όπως ξέρω καλά και συζητάς και σ' αρέσει και κουβεντιάζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Έχεις καταλάβει πού γίνεται το κλικ. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι και για το Άγιο Όρος αλλά και την Σφιγμένη που κάναμε μια εκπομπή τις προάλλες. Και συζητάγαμε εδώ με τον κύριο Μωραΐτη, μου λέει: οι άνθρωποι, μου λέει, επάνω είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, πρώην λοκατζίδες, μου λέει, είναι πρώην οικάδες, οι μοναχοί. Έτσι. Τι είναι αυτό, Δημήτρη, που κάνει το κλικ, έχεις καταλάβει? Καταρχήν, όπως λένε οι ίδιοι οι μοναχοί, είναι η θεία χάρη του Θεού. Όποιος την πιστεύει, δηλαδή, για να είμαστε και σαφείς. Όποιος την πιστεύει, τη θεία χάρη, είναι ένα κλικ που φεύγει. Δηλαδή, είδες που λέει καμιά φορά παρεξήγηση, είχε έναν έρωτα ανεκπλήρωτο, ξέρω εγώ, στη ζωή. Βέβαια αυτό και πήγε και έγινε καλόγερος. Δεν ισχύει. Ναι. Πολλοί είναι επιστήμονες που αφήνουν πίσω, ξέρω εγώ, μεγάλη καριέρα. Πολλοί έρχονται από την Αμερική. Ο Χατζηνικολάου. Αν ήταν από αυτό, θα είχαμε 3.000 κόσμο έξω από τη σπίτι μας κάθε μέρα. Κατάλαβε. Δεν είχαμε ξεπεράσει κατά πολύ τον Παΐσιο. Πάρα πολύ κιόλα. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι που αφήνουν οτιδήποτε έχουν πίσω και πηγαίνουν και μόνο. Τι είναι, η θεία χάρη. Είναι αυτό. Είναι το κάλεσμα. Αυτό. Το κάλεσμα. Μετά είναι και η τριβή που βλέπουν στο μοναστήρι. Τους αρέσει σε κάποιους η ζωή. Πάνε και κάθονται ένα μήνα ή 10 μήνες, 15 και σου λέει εδώ. Ξέρεις περιπτώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις περιπτώσεις ανθρώπων που πήγαν να μονάσουν και επέστρεψαν. Δηλαδή που αυτό δεν ήταν η ζωή τους, ήταν μια παρένθεση στη ζωή τους. Ελάχιστες. Στα δάκτυλα του ενός ηλίου έχω ακούσει εγώ δηλαδή. Ναι, έχω ακούσει, αλλά ελάχιστες. Ενώ δηλαδή δεν ήταν. Ίσως από ό,τι λένε και οι ηγούμενοι που ήταν στα μοναστήρια, στις σκήτες, δεν ήταν έτοιμοι να γίνουν καλόγεροι. Πήγαν για 4-5 χρόνια, αλλά έχω ακούσει περιπτώσεις. Αλλά ελάχιστες.
Ωραία, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Ήσουν για άλλη μια φορά άξιος. Το 15 Αύγουστο δεν θα έχουμε εκπομπή, θα είμαστε, πώς το λένε, διακοπές τηλεφωνικά. Θα είμαστε διακοπές τηλεφωνικά για να μπορούσες να είσαι μαζί μας. Αλλά πιστεύω ότι του χρόνου εδώ στο web του Star, αν είμαστε γεροί και υπάρχει το web, μια εκπομπή για θρησκευτικά θέματα θα ήταν καλό την κάνεις μόνος σου, γιατί εγώ, όπως ξέρεις, άλλα τα πιστεύω, άλλα δεν τα πιστεύω. Όταν, δεν υπάρχει, όταν είναι ο πομπός καλός, είναι καλός, ο δέκτης είναι και ο πομπός. Είναι και ο πομπός. Αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το βράδυ διαβάζουμε τις δοξασίες του Παΐσιου. Το πρωί μπορούμε να πάμε για καφέ κάπου. Το μεσημέρι μπορούμε να πάμε στην παραλία. Αυτός είναι ο νέος Έλληνας. Με τα καλά του και τα κακά του, όποιον αρέσουμε. Για το από το να είμαστε Βέλγοι και να περιμένουμε στην ουρά να φάμε μια κρέπα, καλύτερα να ασχολούμαστε με αυτά. Και ας γράφετε από κάτω ό,τι θέλετε. Εμένα δεν με ενοχλεί. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη. Χριστός Ανέσκε πάλι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το χάρτη που βλέπετε εδώ, που είναι η Ανατολική Μεσόγειος μετά το 1204. Όπως με πληροφόρησε ο εκλεκτός μας καλεσμένος, ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας. Ο κ. Χολέβας είναι εδώ για να συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Χολέβα. Καλώς βρίσκω. Είναι εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά πολύ όλους εμάς που ασχολούμαστε τέλος πάντων με αυτά τα θέματα, που λέγονται εθνικά, θέματα καταγωγής, γεωπολιτικά, πείτε τα όπως θέλετε. Και είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μας διαφωτίσετε όσο μπορείτε για αυτό το τεράστιο σταυροδρόμι φυλών, εθνών, πολιτισμών, γλώσσας, θρησκείας, που είναι τα Βαλκάνια. Εγώ θα ξεκινήσω και μετά θα σας αφήσω να μας πείτε αυτά τα ωραία που ξέρετε, λέγοντάς σας το εξής. Δεν αντέχω άλλο, κύριε Χολέβα, ειλικρινά το λέω σαν Έλληνας πολίτης, κάθε φορά που φτάνει η Επανάσταση του 1821, η επέτειος της 25ης Μαρτίου, να κάνουμε μια συζήτηση και να πετάγεται κάποιος από κάποιον και να λέει: Έλα μωρέ τώρα, οι Αλβανοί την κάνανε την Επανάσταση. Βέβαια, κάποιοι άλλοι λέγανε ότι την κάνανε οι κομμουνιστές που δεν υπήρχαν τότε. Ότι ήταν και ταξικοί. Αλλά οκ, okay, αυτό να το αποδεχθώ. Η Επανάσταση του 1821 είναι αποτέλεσμα Αλβανών οπλαρχηγών. Πού γίνεται η παρανόηση, πού είναι ο μύθος και πού είναι η πραγματικότητα. Έχετε δίκιο. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αρκετά από άγνοια των όρων ή από σύγχυση κάποιων όρων. Ξεκινώ με ένα θέμα που θέσατε απλώς και μόνο για να απαντήσω ότι εγώ δεν συμφωνώ ούτε με το ταξική. Δεν το δέχομαι ούτε αυτό. Γιατί και ήδη και οι σοβαροί μαρξιστές το έχουν απορρίψει αυτό και δηλώνουν ότι ήταν εθνική, εθνικοαπελευθερωτική. Άλλωστε τα κείμενα δείχνουν ότι μιλούν για επανάσταση χριστιανών εναντίον μουσουλμάνων και Ελλήνων ξεκάθαρα εναντίον αλλοεθνών και όλες οι διακηρύξεις εθνοσυνελεύσεων και κείμενα αγωνιστών. Όμως πάμε στο κυρίως ερώτημα το οποίο θέσατε. Ναι, γίνονται κάποιες συγχύσεις όρων και μπερδεύουν ορισμένοι, πιθανόν καλοπροαίρετα από άγνοια, μπερδεύουν τον όρο του Αλβανού με τον όρο Αλβανίτης. Να πούμε την ετυμολογία. Αλβανός προέρχεται από τη λατινική λέξη Alba, δηλαδή Alba σημαίνει λευκή, λευκή χώρα, επειδή η χώρα η συγκεκριμένη που σήμερα ονομάζουμε Αλβανία έχει ψηλά βουνά με πολλά χιόνια, οπότε οι ρωμαϊκές λεγιώνες είδαν μια χώρα που είπαν λευκή χώρα. Άρα λοιπόν είναι αυτή η ετυμολογία. Είδε ήδη οι Αλβανοί, που είναι οι γείτονές μας και μακάρι να είναι και φίλοι μας, όλοι το θέλουμε, την ονομάζουν Σκυπερία, δηλαδή χώρα των Αετών. Δεν χρησιμοποιούν τον όρο Αλμπάνια για τον εαυτό τους, οι Αλβανός, και Σκυπετάρ, ο άνθρωπος του Αετού, για την εθνική τους ταυτότητα. Ο όρος Αλβανίτης είναι τελείως διαφορετικός. Προέρχεται από το Άρβανον. Δηλαδή, Αλβανίτες είναι οι Έλληνες από το Άρβανον. Το Άρβανον είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται στα βόρεια της Βορείου Ηπείρου, σήμερα στον χώρο που γεωγραφικά είναι η Αλβανία, όπου όμως στους τελευταίους Βυζαντινούς αιώνες, τον όρο αυτό τον αναφέρουν πολλοί συγγραφείς, η Άννα Εκομνηνή για παράδειγμα, στην Αλεξιάδα και πολλοί άλλοι. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου κατοικούσαν άνθρωποι Έλληνες Ορθόδοξοι, Ρωμιοί με την ορολογία του Βυζαντίου, που Ρωμιός σημαίνει όποιος υπάγεται στη Νέα Ρώμη, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από Βυζαντινούς αυτοκράτορες, εκλήθησαν στα νοτιότερα. Γι' αυτό διασπάρισαν στην Πελοπόννησο, στα νησιά, Ίδρας, Πέτρες κλπ. Όντας Ορθόδοξοι Ρωμιοί, Έλληνες, αλλά έχοντας πάρει και ένα γλωσσικό ιδίωμα ανάμεικτο, με πάρα πολλά ομηρικά, με στοιχεία τα οποία έχουν και από άλλες γλώσσες, βαλκανικές, αλλά με ρίζα τα ελληνικά, τη διάλεκτο την Αρβανίτικη. Έχουμε λοιπόν Έλληνες από το Άρβανο και οι οποίοι μιλούν Αρβανίτικα, αρβανιτόφωνοι Έλληνες, πάντοτε δηλώνουν ελληνική ταυτότητα. Χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες μέχρι την άλωση. Μετά την άλωση φεύγουν κυρίως στη Βενετία, επειδή είναι καλοί πολεμιστές, στρατολογούνται ως μισθοφόροι, στρατιώτοι, και στη Βενετική Γερουσία, όποτε παρουσιάζονται, να γράφουν ότι είναι Nazione Greca, εθνικής ελληνικής ταυτότητος, και οι οποίοι και στον ελλαδικό χώρο πάντοτε παραμένουν, κυρίως στην Αττική, ουδέποτε έχουν κάποια διαφορετική ταυτότητα από των υπολείπων Ορθοδόξων Ελλήνων. Και έχουμε πλέον στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας τη διαφοροποίηση με βάση το θρησκευτικό στοιχείο. Πρέπει να πούμε, κύριε Παπα-Νικολάου, εδώ ότι επί Τουρκοκρατίας οι Οθωμανοί και για δικούς τους λόγους καθιέρωσαν
τις θρησκευτικές εθνότητες, τα μιλέτια όπως λέμε. Άρα για να το κλείσουμε το πρώτο, σύγχρονο σας διακόπτω, το Αρβανίτης Αλβανός. Άλλο Αρβανίτης και άλλο Αλβανός. Ένα παιχνίδι της ελληνικής γλώσσας. Είναι ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται, μπερδεύουν τους όρους. Ο Αρβανίτης είναι Έλληνας, είναι αρβανιτόφωνος Έλληνας που μιλάει κάποια διάλεκτο και κατάγεται από το Άρβανον ή Άρβωνα περιοχή που αναφέρουν οι Βυζαντινοί συγγραφείς. Ο Αλβανός είναι κάτι διαφορετικό. Την ελληνική επανάσταση την έκαναν όλοι οι Έλληνες, την έκαναν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστευαν, όπως λέει ο Καποδίστριας, πίστευαν στην Ορθοδοξία, στο Πατριαρχείο και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Απλώς, και εδώ πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη διάκριση και αποσαφήνιση, διότι αφορά και άλλες ομάδες του ελληνισμού, υπήρξαν ομάδες του έθνους μας, του ευρυτέρου γένους, των Ελληνοορθοδόξων ή Ρωμιών, όπως ελέγονται επί Τουρκοκρατίας, από τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, υπήρχαν ομάδες οι οποίες αναγκάστηκαν για λόγους εμπορικούς, για λόγους καταπιέσεως, για λόγους άγνοιας, για λόγους ελλείψεως σχολείων, να μιλήσουν και μια δεύτερη διάλεκτο. Δηλαδή είναι η διγλωσία, η δίγλωση. Υπάρχουν οι αρβανιτόφωνοι Έλληνες, μιλούν αρβανίτικα και ελληνικά, όπως υπήρξαν και σε κάποια μέρη της Μακεδονίας σλαβόφωνοι Έλληνες, οι οποίοι όμως στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα αγωνίστηκαν υπέρ του Πατριαρχείου και του Ελληνισμού, όπως στην Καπαδοκία δημιουργήθηκαν και τουρκόφωνοι Έλληνες ή στον Πόντο, αλλά πάντα με ελληνική συνείδηση δια της Ορθοδοξίας και ταυτότητα, και οι βλαχόφωνοι Έλληνες, οι οποίοι μίλησαν μια ελληνολατινική διάλεκτο μετά από την έλευση των ρωμαϊκών λεγεώνων, οι οποίοι όμως πάντοτε όταν έβγαζαν λεφτά οι βλάχοι πήγαιναν εκτός τουρκικής επικρατείας, οθωμανικής. Γινόντουσαν μεγάλοι ευεργέτες και όταν γύριζαν πίσω με τα λεφτά τους έκτιζαν ελληνικό σχολείο και εκκλησία ελληνική. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι στα Βαλκάνια η διγλωσία δεν σημαίνει και διαφορετική εθνική ταυτότητα. Μπορεί δηλαδή να το πω και πιο πρακτικά, μπορεί να δει κανείς ανθρώπους που να μιλούν ελληνικά, αλλά επειδή εξισλαμίστηκαν, τούρκεψαν, να ταυτίζονται με την τουρκική εκστρατεία, ας πούμε, εναντίον του ελληνισμού στη χή περιοχή. Και από την άλλη μεριά μπορεί να δει κανείς Ορθοδόξους οι οποίοι μιλούν είτε σλαβόφωνοι να είναι, είτε λατινόφωνοι, δηλαδή βλάχοι, είτε αρβανιτόφωνοι, και να ταυτίζονται με το ελληνικό γένος. Η Ορθοδοξία διατήρησε την ελληνική ταυτότητα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας όταν χανόταν η γλώσσα. Πάμε, λοιπόν, είναι λάθος λοιπόν η διάλεκτος να θεωρείται κριτήριο εθνικής ταυτότητας. Πάμε στο θέμα της θρησκείας λοιπόν. Οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους εμείς ονομάζουμε τώρα αρβανίτες, έχουμε γνώση ποιο θρήσκευμα πίστευαν και σε ποιο βαθμό, σε ποια ποσόστοση? Οι Αρβανίτες είναι εκείνοι οι οποίοι παρέμειναν Ορθόδοξοι διατηρώντας την διγλωσία, δηλαδή μιλώντας ελληνικά και αρβανίτικα. Και το βλέπει κανείς και στην Αττική και στην Ίδρα και στις Πέτρες, όπου υπάρχει το αρβανίτικο, το αρβανιτόφωνο στοιχείο. Ακριβώς η μεγάλη διαφοροποίηση ήταν ότι όσοι κάτοικοι του βαλκανικού χώρου και μπορεί να υπήρχαν, ας πούμε, Αρβανίτες οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, αυτοί εντάχθηκαν στον Οθωμανικό ιδεολογικό χώρο. Οι λεγόμενοι άνθρωποι, τους λέμε γενικά, ίσως και Τουρκαλβανούς. Όσοι παρέμειναν Ορθόδοξοι, παρέμειναν ταυτισμένοι με την ελληνικότητα. Δηλαδή, κανόνας που ισχύει κατά 90%, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, ειδικά σε αυτά τα θέματα. Οι εξισλαμιστέντες πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στον χώρο του κυρίως ελληνισμού ταυτίζονται αργά ή γρήγορα με την ιδεολογία της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το βλέπουμε με τους Τσάμιδες που ήταν χριστιανοί, εξισλαμίστηκαν και μέχρι και σε όλη τη διάρκεια της δουλείας, αλλά και αργότερα είχαν μια γραμμή ανθεληνική. Οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί κρατούν τη σύνδεση με το Πατριαρχείο και με την ελληνικότητα. Οι Μουσουλμανικοί πληθυσμοί, έστω και αν εξισλαμιστούν, εντάσσονται πιο πολύ στην Οθωμανική τουρκική ιδεολογία. Υπάρχουν και κρυπτοχριστιανοί, είναι εξαιρέσεις, δεν ξέρουμε πόσοι είναι, ποιοι είναι. Πάντως, γενικά ο κανόνας είναι ότι όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία, χανόταν και για τον Ελληνισμό. Όποιος κρατούσε Ορθόδοξη ταυτότητα, διατηρείται μέσα στο ευρύτερο γένος και στη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως έχουμε πάρα πολλούς Αρβανίτες που είναι Έλληνες Ορθόδοξοι που μιλούν δύο για τη διάλεκτο, την αρβανίτικη αλλά και τα ελληνικά, να εντάσσονται στην Ελληνική Επανάσταση και να αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας. Ναι. Πουθενά δεν έχουμε κάποια διακήρυξη που να λέει ότι ζητούν κάτι διαφορετικό. Όλοι οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί που έχουν διατηρήσει την επαφή με την ελληνικότητα και με το Πατριαρχείο αγωνίζονται για τη μεγάλη ιδέα που είναι κυρίως να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και βεβαίως όσο μπορούμε να ελευθερώσουμε τα ελληνικά εδάφη. Άρα, κύριε Χολέβα, μετάφραση, όταν κάποιος μας λέει, κοίτα να δεις, ο Μάρκος Μπότσαρης δεν μίλαγε ελληνικά, μίλαγε κάτι άλλο. Όταν μας λέει ο καπετάν Κότας, αν θυμάμαι καλά, δεν μίλαγε ελληνικά, μίλαγε μια σλάβικη διάλεκτο. Αυτό το αγκαλιάζουμε, δεν το στέλνουμε πέρα, διότι αυτή ήταν η ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος όμως θεωρούσε ότι είναι αυτό του Έλληνα Ορθόδοξο. Το μεγαλείο των διγλώσσων Ελλήνων που έδωσαν μαρτυρία και μαρτύριο. Ο Μάρκος Μπότσαρης μιλούσε και ελληνικά και αρβανίτικα. Γράφει λεξικό όταν πάει στην Κέρκυρα, γράφει λεξικό της αρβανίτικης και ρωμαϊκής απλής, ρωμαϊκή δηλαδή τα νέα ελληνικά,
Και όταν βλέπει, επειδή πήγε στα Επτάνησα, είδε την αγγλική σημαία και είπε τη φράση ότι ο Έλλην δεν μπορεί να αισθάνεται ελεύθερος όπου κυματίζει η βρετανική σημαία. Μιλάει για ελληνισμό. Και αγωνίστηκε στην ευρύτερη ελληνική εθνική επανάσταση και ουδέποτε οι Σουλιώτες και ο Μάρκος Μπότσαρης εξέφρασαν κάποιο άλλο αίτημα πλην της κοινής των Ορθοδόξων Ελλήνων ελευθερίας. Επίσης για τον καπετάν Κώτα που λέτε, ο Κώτας, ο οποίος ξεκίνησε στην αρχή παρασυρμένος από την διγλωσία του, σλαβόφωνος της Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή σύνορα σημερινών νομών Καστοριάς και Φλωρίνης, ξεκινά παρασυρμένος και εφόσον μιλάει ένα ιδίωμα διαφορετικό από την προπαγάνδα τη βουλγαρική, στη συνέχεια τον πλησιάζουν ο Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης και άλλοι και οπλαρχηγοί και του εξηγούν ότι εδώ είναι η Μακεδονία, ότι είσαι Ορθόδοξος, ότι έχεις ελληνική καταγωγή. Μην κοιτάς ότι από άγνοια, από εμπόριο, από διάφορους λόγους υπάρχει μια ομάδα 400 λέξεων σλαβικών που χρησιμοποιούμε. Τα αγάλματα στο χώμα κάτω είναι το Μεγάλο Αλεξάνδρου και τα νομίσματα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει την ιστορική του ταυτότητα, εντάσσεται στην ελληνική πατριωτική υπόθεση και αγωνίζεται και μας απαγχωνίζεται από τους Τούρκους στο μοναστήρι σημερινά Μπίτολα των Σκοπίων, λέγοντας στο δικό του το εντόπιο ιδίωμα «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Ελληνισμός» και τα παιδιά του τα έχει στείλει ήδη στην Αθήνα για να πάνε στο ελληνικό σχολείο. Κύριε Χολέβα, χαίρομαι που είστε τόσο πολύ ενημερωμένος. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ, ομολογώ. Πού οφείλεται, πιστεύετε, το γεγονός ότι κοντά 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση το τοπίο στα Βαλκάνια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα? Και τι εννοώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα? Αντιλαμβάνομαι ότι τότε είναι μια Οθωμανική αυτοκρατορία που μόλις διαλύεται ή τέλος πάντων είναι στη διαδικασία αυτή. Εντάξει, καταλαβαίνω όλο αυτό το μείγμα. Βλέπετε όμως ότι τώρα έχουμε 2017 και μιλάμε για απομάκους στη Δυτική Θράκη, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν είναι Τούρκοι σίγουρα, είναι Έλληνες, είναι Μουσουλμάνοι. Ναι. Μπορεί να είναι και λίγο Βούλγαροι για κάποιους από αυτούς που θέλουν εκεί, τέλος πάντων, να τους προβοκάρουν λίγο Έλληνες, περισσότερο. Έλληνες, Μουσουλμάνοι από εξισλαμιστέντες πληθυσμούς. Είναι η ειδική, ναι, είναι ειδική περίπτωση. Και βλέπετε κιόλας ότι υπάρχει ένα κρατήδιο στα βόρεια σύνορά μας που λέγεται Σκόπια, για κάποιους άλλους πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σκόπια λέγεται, που με κάποια επιχειρήματα της δευτέρας, τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου κάνει εξωτερική πολιτική. Ή φαντάζεται, τέλος πάντων, μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική. Μήπως εμείς αφήσαμε και δημιουργήθηκε όλο αυτό? Και δεν μιλάω μόνο για τα Σκόπια, μιλάω γενικά για όλη αυτή την αδιαφάνεια στην περιοχή αυτή. Και τα δύο ισχύουν. Και η δική μας ίσως αδράνεια σε κάποια σημεία και άγνοια και έλλειψη προβλέψεως, αλλά και παιχνίδια ευρύτερα τα οποία αξιοποιούν αυτό το εθνολογικό μοσαϊκό των Βαλκανίων. Όσον αφορά το πρώτο, να πω ότι λίγο εφηδιαστήκαμε όταν το 1991 διελήθη η Ιουγκοσλαβία και βρέθηκε ένα κρατήδιο πολυεθνικό, ένα μικρό κράτος στα βόρεια σύνορά μας, το οποίο με ένα εκβιαστικό δημοψήφισμα τότε του Γκλιγκόροφ ζήτησε να ονομαστεί Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ομολογώ ότι δεν είχαμε την πλήρη προετοιμασία από πάσης πλευράς. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η τιτοϊκή μηχανή επί κομμουνιστικού καθεστώτος, ο Τίτος στην ενιαία Ιουγκοσλαβία, ο οποίος κατασκεύασε μακεδονικό έθνος παίρνοντας Έλληνες, Σέρβους, Βουλγάρους και άλλους χριστιανούς της περιοχής, είπε όλοι με το ζόρι, καθεστώς μονοκομματικό ήταν, για να έχεις δουλειά, για να μην πας φυλακή, θα λες ότι είσαι Μακεδόνας. Και το πίστεψαν πολλοί και οι νέες γενιές το έχουν πιστέψει σε μεγάλο βαθμό, όχι όλοι βέβαια. Ο Τίτο είχε φροντίσει από το 1944 που κατασκεύασε μακεδονικό έθνος μέχρι το θάνατό του και παρέμεινε αυτό και στη συνέχεια μέχρι το 1991 που διελήφθη η Ιουγκοσλαβία, να στέλνει σε όλες τις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου βιβλία με την προπαγάνδα των Σκοπίων, δηλαδή του τεχνητού μακεδονικού έθνους. Και βλέπουμε ένας άθεος κατασκεύασε εκκλησία, πρωτοφανές, Ορθόδοξη Εκκλησία εντός εισαγωγικών Μακεδονίας. Εγώ δεν το δέχομαι, είμαι και Μακεδόνας, άλλωστε Έλλην γνήσιος Μακεδόνας. Λέω λοιπόν ότι την ίδια περίοδο εμείς δεν κάναμε την προσπάθεια, παρά το ότι οι ομογενείς μας στην Αυστραλία, στον Καναδά φώναζαν, δεν κάναμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα βίντεο, ντοκιμαντέρ, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κλπ. Τη δική μας προπαγάνδα. Αυτό λοιπόν, ναι. Και βλέπουμε ακόμη και στην Ελλάδα, μπερδευόμαστε λίγο με τα θέματα αυτά. Το δεύτερο, όσον αφορά τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, εγώ δεν θέλω να βρίσκω παντού κακές μάγισσες. Οι δυνάμεις κάνουν τη δουλειά τους και μακάρι και εμείς να ξέρουμε ποια είναι τα δικά μας συμφέροντα και να συμπλέουμε με την εκάστοτε ισχυρή δύναμη που μας εξυπηρετεί. Όμως, να θυμίσω, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για την έννοια Αλβανία της Αλβανός, το κράτος Αλβανίας, το οποίο σήμερα το θέλουμε να είναι φιλικό, να έχουμε καλή γειτνίαση και να μην μιλάει για πράγματα και να μην διεκδικεί εδάφη εις βάρος άλλων λαών, ειδικά της Ελλάδος. Το κράτος αυτό δημιουργήθηκε όταν διελήθη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως επειδή η Αυστρο-Ουγγαρία τότε ήταν αυτοκρατορία μεγάλη, μιλάμε το 1913, και η Ιταλία
ήθελαν με τα δεδομένα τα γεωστρατηγικά της εποχής εκείνης να έχουν ένα φιλικό κράτος, ένα κράτος, ας το λέγαμε. Σφίνα. Σφίνα ή πιόνι, ναι, το οποίο να ελέγχει την είσοδο της Αδριατικής. Μην βλέπετε τώρα που οι δορυφόροι τα βλέπουν όλα. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή των κανονιοφόρων. Άρα λοιπόν, αν έχεις πέντε πλοία ιταλικά από τη μια μεριά και πέντε αυστριακά από τη μεριά, ας πούμε, που είναι σήμερα η Άγιοι 40 ή όπου είναι το Δειράχιο, ελέγχεις ποιο πλοίο. Το πέρασμα. Το πέρασμα για πού? Για τα λιμάνια, τα ιταλικά και για την Τεργέστη, για την είσοδο που ήταν τα παράλια της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας. Μην ξεχνούμε ότι μέχρι το 18 η Σλοβενία και η Κροατία ήταν επαρχίες της Αυστρο-Ουγγαρίας. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα κράτος τεχνητό από ανθρώπους οι οποίοι ήταν διάφορες φυλές, εξισλαμισμένοι, άλλοι χριστιανοί, άλλοι δεν ήξεραν αν είναι αδερφοί οι Βόρειοι με τους Νότιους, και τώρα υπάρχει ακόμη διαφοροποίηση, και υποχρέωσαν και τον Βενιζέλο να επιλέξει και του είπαν: θα αποσυρθεί ο ελληνικός στρατός από το Αργυρόκαστρο, την Κοριτσά, τη Χιμάρα, που ήταν ελληνικά εδάφη απελευθερωθέντα, δηλαδή τη Βόρειο Ήπειρο, αλλιώς θα χάσεις την Χίο και τη Μυτιλίνη. Ο Βενιζέλος, πιεζόμενος μετά από Βαλκανικούς πολέμους και μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν, είπε ότι έπρεπε να κρατήσουμε τουλάχιστον τα νησιά, διότι η Τουρκία θεωρείται ο μεγάλος κίνδυνος. Άρα, δύο ισχυρά νησιά, Χίο και Μυτιλίνη, τα θέλουμε, και αναγκάστηκε να αποσύρει τον ελληνικό στρατό. Έτσι λοιπόν, με τη Βόρειο Ήπειρο συγκοληθήσα τεχνιέντος υπό την πίεση Αυστριακών και Ιταλών πάνω σε αλβανικές φυλές, δημιουργήθηκε ένα κράτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πάντοτε το παιχνίδι μεγάλων δυνάμεων. Στην εποχή μας τώρα βλέπουμε ότι άλλες χώρες των Βαλκανίων ίσως στρέφονται προς τη Ρωσία. Η Ρωσία ενδιαφέρεται. Βλέπω τη Σερβία περισσότερο να στηρίξει, τη θεωρεί ότι αδικείται, ότι πιέζεται. Άλλες χώρες παίζουν διαφορετικά. Μεταξύ μας, συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι απότομα, και αδικείται και πιέζεται. Και μάλιστα, αν εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας θύμα εντός εισαγωγικών αυτού του μοσαϊκού λαών και εθνοτήτων, πώς θα αισθανόσασταν εσείς ως ένας Σέρβος πολίτης που όποτε θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις σου κόβουν και ένα χέρι? Διότι περί αυτού πρόκειται. Όποτε θέλω, σου κόβω ένα χέρι. Μεγάλο, μετά ένα μικρότερο, τώρα σου έχω βάλει ένα κοσυφοπαίδιο στη μύτη σου μέσα και η ζωή συνεχίζεται. Σου είχα απαγορεύσει να έχεις στρατό, όπως ξέρετε καλά. Ναι, ναι. Έχεις ένοπλη αστυνομία και κάποιες μικρές μονάδες στρατού. Ναι, ναι. Αυτό κάπου όμως ξέρετε τι, φουσκώνει, δεν νομίζω δηλαδή. Φουσκώνει, ναι, και δημιουργεί εντάσεις και κάποιους Σέρβους να θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ορισμένα κόμματα. Κάποιες άλλες ομάδες να στρέφονται προς τη Ρωσία με την έννοια ότι είναι η μόνη χώρα που φωνάζει εναντίον της Μεγάλης Αλβανίας σήμερα στην περιοχή, για δικούς τους λόγους βέβαια. Επίσης, το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τους Σέρβους, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, δύο ώρες με το αεροπλάνο από την Αθήνα. Δεν βομβάρδισε ένα λαό στα βάθη της Ανατολίας. Έτσι όπως το λέτε, και μάλιστα τη Μεγάλη Παρασκευή των Ορθοδόξων που θα σεβαστούν. Μπράβο, έτσι κύριε Χολεύα, να τα λέμε. Σήμερα, κύριε Πανικολάου, αυτό το μοσαϊκό ακόμη δημιουργεί αναταράξεις και ο συνδυασμός των προβλημάτων και των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά για να έρθουμε στη δική μας την προσπάθεια, διότι είπαμε προηγουμένως και τα λάθη που τυχόν κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι η ελληνική πολιτική κακώς απομακρύνθηκε, βέβαια καταλαβαίνω τους λόγους, κακώς απομακρύνθηκε όμως από την αρχική θέση που είναι «δεν παραχωρούμε ούτε όνομα, ούτε σύμφωτο, ούτε παράγωγο». Την είχαμε για πολλά χρόνια, ήταν ενιαία θέση του πολιτικού κόσμου αυτή, εκφραστήσα ειδικά από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ο οποίος με δάκρυσε και όλα έτσι. Ναι, έτσι, χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική, ναι. Και κάθε Έλληνας που ξέρει ιστορία, και ειδικά εμείς που έχουμε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, έχουμε μεγάλη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε σε κάποια στιγμή ότι πιθανόν αν κάνουμε εμείς ένα βήμα πίσω και να πούμε σύνθετο, αλλά να δούμε το σύνθετο ποιο θα είναι και να δούμε ένα σύνθετο που πιθανόν να μην είναι επιθετικό, και τους δώσαμε το δικαίωμα να νομίζουν ότι αυτό το πολυεθνικό συνονθήλευμα μπορεί να παίξει με την Ελλάδα. Και άρχισε τότε να βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Ενώ κινδυνεύουν να διαλυθούν, ενώ οι Αλβανοί είναι περίπου 30%, έχουν πάρει τα όπλα, έχουν ανακηρύξει αυτόνομες περιοχές, έχουν σημαία εκεί, έχουν αστυνομία, πανεπιστήμια κλπ. Το σλαβικό κομμάτι, ειδικά το βεμερό το κόμμα του κύριου Γκρούευσκι, αντί να δει ότι κινδυνεύει να διαλυθεί ως κράτος, και ότι πιέζεται και από τη Μεγάλη Αλβανία, από τη Μεγάλη Βουλγαρία, διότι και η Βουλγαρία έχει, τους θεωρεί ότι δεν είναι Μακεδόνες, ότι είναι Βούλγαροι. Είναι Βούλγαροι, ναι. Ναι, συνεχίζει μια πολιτική εναντίον της Ελλάδος με προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια, και αυτό νομίζω ότι τελικά είναι μια πολιτική που αφενός με δείχνει το λάθος που έγινε από πλευράς ελληνικής. Δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την υποχώρηση, γιατί δεν αξιοποιήθηκε, δεν εκτιμήθηκε ούτε οι επενδύσεις που λέμε οικονομική διπλωματία καθόλου. Πέντε εργοστάσια έγιναν και τέλος. Και όμως, όσο πιο πολύ επενδύουμε, τόσο πιο πολύ αποθρασύνονται οι Σκοπιανοί ηγέτες. Και από την άλλη πλευρά, φτάνουμε τώρα στο σημείο και βλέπουμε ότι τρεις γειτονικοί λαοί
αμφισβητούν την ψευδομακεδονική ταυτότητα. Δηλαδή, οι Αλβανοί θέτουν ζήτημα ότι για να γίνει κυβέρνηση, επειδή αυτοί έχουν το 30% και επειδή έχουν υπογραφεί συμφωνίες να μετέχουν πάντα κάποια αλβανικά κόμματα, θα είμαστε συγκυβερνώσα εθνότητα και το κράτος θα είναι διεθνικό, τουλάχιστον με σημαία, γλώσσα κλπ. Σύμβολα και να αλλάξει και το όνομα. Πρόσφατη ανακοίνωση του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στην Ντούι, να αλλάξει το όνομα για να μην τσακωνόμαστε με την Ελλάδα, θέλετε, ώστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία λοιπόν αμφισβητεί την ταυτότητα των ψευδομακεδόνων. Η Σερβία πριν από ένα μήνα είπε λάθος κάναμε, γιατί ο Μιλόσεβιτς ακολουθούσε γραμμή Τίτο αυτής της ιδεολογίας. Αυτά είχε μάθει. Τώρα οι Σέρβοι βλέπουν διαφορετικά ότι θέλουν τη στήριξη της Ελλάδος. Λάθος κάναμε που τους είπαμε Μακεδονία, θα τους λέμε πάλι Φύρομ, όπως είναι στον ΟΗΕ διεθνώς. Η δε Βουλγαρία θεωρεί επισήμως ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, αλλά ότι όλοι αυτοί είναι Βούλγαροι. Βλέπουμε λοιπόν την σημεία αυτή, τα λάθη που έγιναν, η υποχώρηση δική μας δεν βοήθησε την ελληνική πλευρά, αλλά και οι αποφάσεις των Σκοπιανών τους φέρνει σε ένα σημείο να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και να διαλυθούν, έχοντας τσακωθεί με την Ελλάδα που είναι η μόνη χώρα που δεν διεκδικεί ουσιαστικά εδάφη από αυτούς, και να είναι σε μια περίοδο περιδινήσεως και εσωτερικής και υποθετικά. Κύριε Χολέβα, υποθετική ερώτηση. Αν υπήρχε ένας διαμελισμός ή μια τριχοτόμηση των Σκοπίων, θα λυνόταν το πρόβλημα ή θα δημιουργεί το άλλο πρόβλημα? Δηλαδή, μήπως θα λυνόταν αυτό, αλλά άνοιγε η όρεξη σε άλλους για κάτι άλλο? Επειδή εγώ είμαι ο παδός της σταθερότητας στην περιοχή, επειδή όμως βλέπω και τις τάσεις αυτές να υπάρχουν, πιστεύω ότι για την Ελλάδα το καλύτερο θα ήταν μια ενδιάμεση λύση που είναι η καντονοποίηση του κράτους των Σκοπίων. Δηλαδή, μια μορφή ομοσπονδιακή που να τονίζει την πολυεθνικότητα. Το 1991, ο Γκλιγκόροφ, με το δημοψήφισμα το οποίο πήρε ανθρώπους που είχαν βγει από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, ένα σχολείο, μια ακαδημία, μια τηλεόραση, είχαν μάθει οι άνθρωποι καημένοι με το ζόρι να λένε ότι είναι Μακεδόνες. Ήταν όμως, έλεγε ότι είναι εθνικό κράτος των Μακεδόνων. Τώρα πλέον, πολλοί δηλώνουν Βούλγαροι. Εκατοντάδες χιλιάδες δηλώνουν Βούλγαροι. Πάρα πολλοί ξέρουν ότι είναι Αλβανοί. Πολλοί δηλώνουν Σέρβοι. Αρχίζει να εμφανίζεται και μια έρευνα επιστημονική και κάποιοι να σηκώνουν το κεφάλι και να λένε για μισό λεπτό. Ο Γκλιγκόροφ είπε ότι είχε και ελληνική μειονότητα 100.000. 100.000 στα 2 εκατομμύρια είναι το 5%. Δεν είναι λίγο. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για τους Έλληνες που είναι κυρίως βλαχόφωνης καταγωγής, τους Έλληνες της περιοχής που ζουν εκεί, τους ξεχασμένους. Άρα, δει κανείς λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολυεθνικό εκεί κράτος και γίνει μια αντικειμενική απογραφή, γίνει μια καντονοποίηση, δηλαδή καντώνει αλβανικό, σερβικό, ίσως τον ελληνικό, των βουλγαριζόντων. Πόσοι θα απομείνουν να είναι Μακεδόνες με εντός εισαγωγικών? Θα φανεί λοιπόν ότι οι λεγόμενοι Μακεδόνες που διεκδικούν ανοήτως τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο είναι μειονότητα σε ένα πολυεθνικό κράτος. Άρα η μειονότητα δεν μπορεί να επιβάλλει το όνομα. Δεν μπορεί η Ισπανία να ονομαστεί Καταλωνία, ούτε μπορεί η Όλη Γερμανία να ονομαστεί Βαβαρία. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, ωραία πρόταση είναι αυτή που λέτε. Εμένα αυτή η δική μου, και νομίζω ότι αυτό το προωθείται και το θέλουν και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι και οι Αλβανοί. Το προωθεί ο καθένας για δικούς τους λόγους. Εμείς όμως θα πρέπει πρωτίστως να προσέξουμε το θέμα του ονόματος. Μην βιαστούμε τώρα που τα Σκόπια είναι υπό αυτή την χαλάρωση, ίσως και υπό διάλυση ή υπό καντονοποίηση, για να είμαι πιο σαφής, γιατί αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Και ότι μας συμφέρει να γίνει μια καντονοποίηση των Σκοπίων. Σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε κάθε υποχώρηση στο θέμα του ονόματος, να δούμε τις εξελίξεις, πώς διαφοροποιούνται, και επιπλέον θα πρέπει να θέσουμε θέμα και αναγνωρίσεως της ελληνικής μειονότητος. Οι ίδιοι το λένε. Ο Γκλιγκόροφ το είπε, ο πρώτος πρόεδρος. Να μελετηθεί το ελληνικό στοιχείο, το οποίο καταπιέζεται και φοβάται να δηλώσει. Ξέρετε, στη μοναδική απογραφή που έγινε μετά το 1991 στο κράτος των Σκοπίων, υπήρχαν διάφορα κουτάκια. Να δηλώσει Σέρβος, Βόσνιος, οτιδήποτε. Το κουτάκι Έλληνας και το κουτάκι Βούλγαρος δεν υπήρχε. Απαγορεύονται αυτές οι δύο ταυτότητες να δηλωθούν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χολέβα. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Αν βάλουμε σαν αρχή το 1821 και σαν τέλος ενός κύκλου τον πόλεμο της Κορέας, βάζω εγώ. Ναι. Δεν βάζω μέσα την Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι μια ιστορία μόνη της και πονεμένη. Σωστό. Βάζω τον πόλεμο της Κορέας. Έχουμε κάποια χρόνια που ο Έλληνας είναι στα όπλα. Είναι στα όπλα γιατί έχει την επαναστασή του, έχει τον ατυχή πόλεμο του 97, έχει τους Βαλκανικούς που θριαμβεύσαμε όσο μπορέσαμε, έχει τον πρώτο παγκόσμιο με μικρή συμμετοχή, το δεύτερο παγκόσμιο, τον εμφύλιο, γιατί όπλα ήταν και ο εμφύλιος. Πιστεύετε ότι από αυτό το κύκλο που τελειώνει στην Κορέα, η Ελλάδα πήρε τελικά στο γεωπολιτικό παιχνίδι αυτό που έπρεπε ή της αρκούσε κάτι περισσότερο? Νομίζω ότι η Ελλάδα έπεσε θύμα της περίοδου 44-49, όπου Έλληνες με Έλληνες συγκρούστηκαν για λόγους που δεν είναι της στιγμής. Ναι, ήταν αυτό μεγάλη υποχώρηση στα εθνικά ζητήματα, διότι της πλειοψηφίας των Ελλήνων το αίτημα, και γινόντουσαν και συλλαλητήρια
μετά την 12η Οκτωβρίου του 1944, η πλειοψηφία των Ελλήνων, όχι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να μας εντάξουν στο Σοβιετικό Μπλοκ, οι άλλοι, η μεγάλη πλειοψηφία που δεν ήθελε να ενταχθούμε στο Σοβιετικό Μπλοκ, έκανε συλλαλητήρια με το σύνθημα Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος, Μεγάλη Ελλάς. Λοιπόν, και μας το είχαν υποσχεθεί και στην Κύπρο οι Άγγλοι έλεγαν πολεμήστε υπέρ της ιδέας όλοι μαζί οι Έλληνες Άγγλοι εναντίον του Χίτλερ και θα σας δώσουμε την αυτοδιάθεση, την ένωση κλπ. Κερδίσαμε μόνο τα Δωδεκάνησα τελικά και αυτό βεβαίως είναι τιμητικό, ένα κέρδος και είναι πολύ ιστορική περιοχή και τιμημένη και ευλογημένη, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν αδικία το ότι έμεινε η Βόρειος Ήπειρος και η Κύπρος εκτός ελληνικού εδάφους. Και από εκεί και πέρα σήμερα θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον με το σεβασμό τα υπάρχοντα σύνορα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα του status quo, να δούμε τη διατήρηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας εκεί. Δηλαδή, στην Βόρειο Ήπειρο, τη διατήρηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των ελληνικών σχολείων, των δικαιωμάτων των Ελλήνων, τους δήμους που έχουν ενώσει με το ζόρι Αλβανοί, Έλληνες μαζί με Τσάμιδες και άλλους φανατικούς. Και τους γκρέμισε οράματα σπίτια. Ακριβώς αυτό. Για να κάνει αλλού φαν πάρκ. Έτσι όπως το λέτε, να δούμε την προπαγάνδα και περί Τσάμιδων, οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Γερμανοϊταλών στην κατοχή. Και δεύτερον, και στην Κύπρο, να προσέξουμε. Δεν πάω τώρα γιατί θα μου πείτε ότι κάνουμε. Όχι, είναι άλλη κουμπί. Να κλείσω με ένα συμπέρασμα. Στην Κύπρο, να προσέξουμε την οποιαδήποτε αλλίωση της εθνικής ταυτότητας, διότι είναι ένα θέμα τα σχέδια τύπου Ανάν, τα οποία βλέπουμε ότι οι Τούρκοι τα χρησιμοποιούν για να περνούν συνέχεια δικές τους θέσεις. Και ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι η διατήρηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, διότι δυστυχώς βλέπω ότι στο όνομα της προσεγγίσεως με έναν ακιντζή, ο οποίος είναι όργανο του Ερντογάν, να είμαστε ξεκάθαροι, ορισμένοι να παραχωρήσουν κομμάτια της ελληνικής ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Ελπίζω να μην γίνει. Η Κύπρος και η Βόρειος Ήπειρος πρέπει να διατηρήσουν ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητα με σεβασμό σε κάθε άλλο λαό, σε κάθε άλλο πολιτισμό, διότι μόνο αν παραμείνουμε ορθόδοξοι και Έλληνες θα διατηρήσουμε αυτή την οικουμενικότητα της ελληνικής ταυτότητας που λέει σέβομαι τον άλλον, δεν έχω κάποια άλλα ζωνία, αλλά πάνω απ' όλα διατηρώ τη δική μου ιστορία, διότι αν τη χάσω, κανείς δεν πρόκειται να την υπερασπίσει. Εμείς, αν βρεθούμε να βαγεί στο νησί του Survivor, κύριε Χολέβα, δεν πρόκειται να διαφωνήσουμε όσο και να μιλάμε 24 χρόνια. Οπότε να βάλουμε ένα τέλος στην εκπομπή. Ο ελληνισμός να παραμείνει Survivor και να επιβιώνει τη βοήθεια του Θεού. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ωραία εκπομπή και σήμερα, Δευτέρα βράδυ. Οι Leaders κάθε Δευτέρα κοντά σας μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Εκεί θα σταματήσουμε τις εκπομπές. Η επικοινωνία από κάτω. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.